αιώνιαν η μνήμη, αιώνια η μνήμη, με την παρουσία της μητέρας, της συζύγου, της κόρης, του αδερφού και άλλων συγγενών του άτυχου Έλληνα διερμηνέα και συντονιστή, πραγματοποιήθηκε η σεμνή τελετή για τους δύο νεκρούς, τον 49χρονο απόστρωτα της αεροπορίας στρατού Θεόδωρο Βλάχου και τον συγκυβερνήτη του ελικοπτέρου Μογκόριαν Σεργέη. Στο κάλεσμα του Δημάρχου Δυτικής Σάμου, Αλέξανδρου Λιμπέρη, ανταποκρίθηκε το σύνολο σχεδόν της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου. Παρακολούθησαν αρχικά τη Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσι του Αγίου Μινά και στη συνέχεια την επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των δύο αδικοχαμένων ανδρών. Η συγκίνηση περισσεύει, αλλά έπρεπε να αποδοθεί η τιμή στους ανθρώπους αυτούς. Εμείς κάναμε το ελάχιστο μπροστά σε αυτό που έκαναν αυτοί. Σήμερα είναι όλοι οι Σάμους εδώ. Οι ένοπλες δυνάμεις, η πυροσβεστική, η αστυνομία, το ναυτικό. Είμαστε όλοι εδώ. Είναι εδώ όλοι οι Σάμους. Η τοπική αυτοδιοίκηση, οι εθελοντές, διότι έτσι έπρεπε να γίνει. Για μας πλέον οι δύο αυτοί άνθρωποι, τα δύο παλικάρια που έχασαν τη ζωή τους στον τόπο μας, θα είναι πλέον σαμιώτες για μας, θα τους θυμούμε κάθε χρόνο και η πλάκα που τοποθετήσαμε μπροστά στο εκκλησάκι του Αγίου Μινά, στον τόπο που βρεθήκανε, θα είναι σε ανάμνηση όλων και στις υπερχόμενες γενιές, διότι κάποια πράγματα δεν είναι δεδομένα. Για όλα χρειάζεται αγώνας, για όλα χρειάζεται θυσία. Η θυσία λοιπόν αυτών των ανθρώπων βοήθησε, με τη θυσία τους βοήθησαν στο να παραμείνει η Σάμος ακόμα αλόβητη και καταπράσινη. Αυτόν τον αγώνα θα δίνουμε όλοι μας και εμείς που πλέον είμαστε η παλιά γενιά των εθελοντών, αλλά και οι εθελοντές που έρχονται πίσω. Ας είναι η αιωνία τους η μνήμη. Ευχαριστούμε όλους όσους ήρθαν σήμερα και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου και εύχομαι στους συγγενείς τους δύναμη και κουράγιο να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτό το βαρύ πένθος, γιατί όντως είναι βαρύ πένθος, αλλά να είναι υπερήφανοι για τους ανθρώπους αυτούς. Αμέσως μετά οι παρευρισκόμενοι κατέβηκαν στο σημείο της πλάκας για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη των δύο νεκρών με τραγικές φιγούρες, την μητέρα και τη σύζυγο του Θεόδωρου Βλάχου. Πολύ δύσκολες και μόνο το ευχαριστώ μπορώ να πω στους Σαμιώτες όλους, στον κύριο Δήμαρχο, στον Αντιδήμαρχο, δεν μπορώ να, στο Μακαριότατο που δεν μπόρεσε να έρθει, σε όλους να πω και την τιμή που κάνανε η Βουλή που υιοθετήσαν τα παιδιά του παιδιού μου, να τους ευχαριστήσω όλους
τον υπουργό, τον κύριο Στυλιανίδη, τον κύριο Τασούλα, τον πρόεδρο της Βουλής, όλα τα κόμματα. Τι να πρώτο ευχαριστήσω. Όλους σας ευχαριστώ, όλους. Φανερά συγκινημένοι ο Θανάσης και ο Κώστας, μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης, που θυμούνται λεπτό προς λεπτό τις δραματικές στιγμές όταν παρέλαβαν τους δύο άτυχους άνδρες, μέλη του πληρώματος, για να τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Είχε πολύ αέρα, δυνατές, δύσκολες συνθήκες. Ήρθαμε με το σκάφος από Καρλόβαση. Τους εντοπίσαμε στη θάλασσα μετά από αρκετή ώρα, μέχρι να έρθουμε κιόλας. Ήταν δύσκολα, ήταν δύσκολες οι καιρικές συνθήκες εκείνη τη μέρα. Όταν τους βγάλαμε πάνω στο σκάφος του λιμενικού, δεν είχαν αισθήσεις. Παρ' όλα αυτά τους κάναμε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου. Δεν καταφέραμε κάτι εκείνη τη στιγμή. Τους φέραμε έξω και τους παραδώσαμε στο ΕΚΑΒ εδώ πέρα, που συνεχίσανε την ίδια διαδικασία. Εκείνη η στιγμή ήταν δύσκολη. Είχαμε ένα μέτωπο φωτιάς μεγάλο. Πηγαίναμε για απεγκλωβισμό που μας είχαν ενημερώσει για κάποιο μοναστήρι. Ξαφνικά ακούσαμε στον ασύρματο ότι έπεσε το ελικόπτερο. Ήδη το σκάφος μας ταξίδευε για να έρθει για τον απεγκλωβισμό. Και εμείς με το αμάξι της διάσωσης και το ΕΚΑΒ κατεβήκαμε κάτω εδώ για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είχε ήταν η πυροσβεστική, το λιμεναρχείο, και έγινε η πρώτη διάσωση του μηχανικού. Τον μεταφέραμε πάνω στον κεντρικό δρόμο και τον πήρε το ΕΚΑΒ. Και μετά ήταν ο Θοδωρής που τον έβγαλε το σκάφος. Εκεί τον παρέλαβε η ομάδα, έκανε ό,τι μπορούσε για να τον επαναφέρει. Χρησιμοποίησαν τα πάντα. Ήρθαμε πάνω ψηλά, τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Μετά βγήκε ο δεύτερος νεκρός και ήταν ο τρίτος, ήταν αυτός που παρέλαβε, που βρήκε το λιμενικό. Τις ευχαριστίες τους προς τους δύο ήρωες, όπως τους αποκάλεσε, μέλη του πληρώματος του μοιραίου ελικοπτέρου, εξέφρασε και η διοικήτρια της πυροσβεστικής υπηρεσίας νομού Σάμου, κυρία Σταυρούλα Μπονέ. Σήμερα καλεστήκαμε να τιμήσουμε δύο ήρωες που χάσαν τη ζωή τους κατά την κατάσταση πυρκαγιάς 13 Ιουλίου με το ελικόπτερο. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και στα παιδιά και σε όλους τους συγγενείς. Και ήρθαμε σήμερα εδώ απλά να δώσουμε ένα φόρο τιμής και να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη μάχη και τον ηρωισμό τους. Που κάθε χρόνο κλεινόμαστε όλοι, είτε από αέρος είτε από στεριά, να δώσουμε μάχη. Ο κύριος Λιμπέρης ζήτησε τέλος να τηρηθεί ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των δύο ανδρών, ενώ τόνισε πολλές φορές ότι η Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να ξεχάσει τα δύο μέλη του πληρώματος που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος.